including to professions, including to very protected, what were previously protected sectors of the economy, as well as to pensioners, to the farming sector, etc. And I'm wondering how confident you are that Greece is going to be able to make this next step, and if it's going to be as difficult as I think you have said it's going to be, are there more things that the EU could be doing to be helping Greece in this moment of transition? Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες να πετύχει μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή. Όμως αυτή η προσαρμογή ήταν δυστυχώς μονόπλευρη για κάποιες κοινωνικές κατηγορίες, για κάποιες κοινωνικές ομάδες που έχουν σηκώσει όλο το βάρος. Αυτή η προσαρμογή είχε ως αποτέλεσμα να μειώσουμε τα ελλείμματα, αλλά ταυτόχρονα να απολέσουμε περίπου 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είχαμε μια τρομακτική αποανάπτυξη και ταυτόχρονα μια τρομακτική διόγκωση ανεργίας. Όπου από το 7% του 2008, που είχαμε περίπου ίδια ανεργία με τη Γερμανία το 2008, τώρα έχουμε πάει στο 25%, ενώ η Γερμανία έχει πάει στο 4,5%. Η Ελλάδα χρειάζεται λοιπόν σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και χρειάζεται όλοι να καταλάβουμε ότι εκτός από ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς πρέπει να έχουμε και ανάπτυξη. Και για να έχουμε ανάπτυξη χρειάζονται ευρωπαϊκές επενδύσεις και ιδιωτικές επενδύσεις. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και ταυτόχρονα όμως πολιτικές που θα ξαναχτίζουν σιγά σιγά το κοινωνικό κράτος. Και πάνω απ' όλα, σταθερότητα πολιτική και κοινωνική συνοχή. Να σταματήσει αυτό το καθεστώς της αβεβαιότητας, της διαρκούς αβεβαιότητας. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να πω ότι η Ελλάδα αντικατοπτρίζει και τα προβλήματα ολόκληρης της Ευρώπης. Η Ευρώπη, για να μπορέσει να προχωρήσει, χρειάζεται να βάλει μπροστά την ατζέντα της ανάπτυξης συνολικά και να μπορέσει να αμβλύνει τις μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στις χώρες της περιφέρειας και στις χώρες του Βορρά. Μία ελληνική επιχείρηση δανείζεται στην Ελλάδα με 7%, αντιστοίχως μία επιχείρηση σε μια βόρεια χώρα δανείζεται με 1%. Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε κοινούς κανόνες, φορολογικούς, δημοσιονομικούς. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν χώρες με 25% ανεργία στην καρδιά της Ευρωζώνης, στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ευρωζώνη. Χρειάζεται να κάνουμε γενναία βήματα μπροστά. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη κοινωνική συνοχή.